Σε 23 χώρες της Αμερικανικής Υπήρου και σε 6 χώρες της Ευρώπης έχουν εντοπιστεί κρούσματα του σχεδόν άγνωστου για τους επιστήμονες ιού Ζίκα, θέτοντας σε συναγερμό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος εκφράζει μεγάλη ανησυχία για πιθανή εξαπλωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο, με εκτιμήσεις μάλιστα ότι τα κρούσματα ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια εντός του 2016. The level of concern is high, as is the level of uncertainty. Questions abound. We need to get some answers quickly. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι τους θερινούς μήνες θα καταγραφεί αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την αύξηση κουνουπιών, τα οποία μεταδίδουν τον ιό. Εκεί που οι ειδικοί επικεντρώνουν την προσοχή τους είναι η σύνδεση μεταξύ του ιού Ζίκα και των αυξημένων περιστατικών μικροκεφαλίας σε βρέφη στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, μια έγκυος μπορεί να μεταδώσει τον ιό στο αγέννητο παιδί της και να προκληθεί η μικροκεφαλία. São situações gravíssimas, porque a gente sabe que mais de 90% dessas crianças vão ter retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Μάλιστα, ερευνάται και η πιθανότητα ο ιός να μεταδίδεται και μέσω σεξουαλικής επαφής, κάτι που ενισχύει τις ανησυχίες των ιατρών. Πέραν των σοβαρών κινδύνων που εγκυμονεί ο ιός Ζίκα για τις εγκύους και τα μωρά τους, στην πλειονότητα των κρουσμάτων προκαλεί ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης και έχουν διάρκεια μέχρι και 7 μέρες.